Τρίδη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σάβα, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έτσι πολύ απλά έληξε και αυτό το θέμα, αντιλαμβανόμαστε. Σέβεται ο ένας θεσμός τον άλλον και η συνέχεια θα είναι αυτή που μόλις περιγράψαμε, κύριε Πετρίδη. Θα καταθέσει τα στοιχεία που έχει ενώπιον του ο κύριος Μιχαηλίδης στην αρμόδια επιτροπή που τρέχει τον έλεγχο τώρα. Όπως το λέει η ανακοίνωση, κυρία Σάβα, αυτό είναι. Δεν θα μπορώ να κάνω οποιαδήποτε άλλο σχολιασμό. Εξάλλου το λέει και η ανακοίνωση ότι, το διαβάζω από την ανακοίνωση ότι οι επικεφαλείς των δύο ανεξάρτητων θεσμών έχουν συμφωνήσει να μην προβούν σε περαιτέρω δημόσιες δηλώσεις επί του συγκεκριμένου θέματος. Άρα και εγώ από την πλευρά μου ασφαλώς θα ακολουθήσω αυτή την πρόταση της ανακοίνωσης και δεν θα σχολιάσω το περαιτέρω. Είναι όλα εκεί στην ανακοίνωση, η οποία είναι δημόσια. Ναι. Απλά το λέμε, κύριε Πετρίδη, διότι υπάρχουν κόμματα που δεν θα ψηφίσουν τον προϋπολογισμό αν δεν δοθούν στοιχεία στο Γενικό Ελεκτή. Συνεπώς, ίσως να πρέπει να ξεκαθαριστεί και εκεί ότι δεν μπορεί, αν έχει καταλήξει και ο Γενικός Ελεκτής, να βοηθήσει και σε εκείνο το επίπεδο, αν θέλετε, συγκοινοβουλευτικό. Ότι οι θέσεις κομμάτων δεν αφορούν έναν ανεξάρτητο θεσμό όπως είναι η ελεκτική υπηρεσία και η νομική υπηρεσία προφανώς. Άρα θα πρέπει να θέσετε τις ερωτήσεις σας κατευθείαν λέω, αν θα ξεκαθαρίσει ο Γενικός Ελεκτής ότι δεν μπορεί τώρα να πάρει στοιχεία, άρα πώς θα του δοθούν με απέτηση των κομμάτων. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, να πάμε και στα δικά μας από αυτά που μπορείτε να πείτε, κύριε Πετρίδη, γιατί ολοκληρώνεται αυτή η έρευνα για τα προβληματικά δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων στον συνεργατισμό. Και να θυμίσουμε ξανά τη δεξαμενή από την οποία αντλήσατε τα στοιχεία, ποιους αποφασίζετε να ελέγξετε, πόσοι ήταν και ποιους αφορά. Είναι πρώην, είναι τέος, πρώην και νυν βουλευτές, υπουργοί, πρόεδροι της Δημοκρατίας και της Βουλής από το 2008. Από το 2008 και μετά και οι αρχηγοί των κομμάτων. Τόσο οι ίδιοι όσο και συγγενικά τους πρόσωπα όπως ορίζονται στον νόμο. Προέκυψαν 161 περιπτώσεις. Είχαμε διερευνήσει και είχαμε κάνει υποσύνολα αυτών των περιπτώσεων όπου είχαμε δει κάποιους που είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είχε κάποιους που δεν είχαν καμία συναλλαγή με τον συνεργατισμό, κάποιους που είχαν και εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα, κάποιους που είχαν μόνο μη εξυπηρετούμενα. Λοιπόν, όλους αυτούς στα πλαίσια του ελέγχου υπάρχει μια σύνηθης ελεγκτική προσέγγιση και πρακτική και μεθοδολογία με την οποία αποστέλλεται από τον ελεγκτή στον πελάτη του τραπεζικού ιδρύματος. Φυσικά τώρα δεν είναι τραπεζικό ίδρυμα ηγετητές. Αποστέλλεται μια επιστολή με την οποία του ζητείτε του πελάτη του ιδρύματος να πιστοποιήσει ή να μην πιστοποιήσει ή να αρνηθεί την ορθότητα των στοιχείων. Αυτό το είχαμε πει και το είχαμε προαναγγείλει ότι θα το κάναμε. Είναι το τελευταίο στάδιο ελέγχου και μετά από αυτό θα εκδώσουμε την ειδική έκθεση που αφορά στον συνεργατισμό στις ΚΕΔΙΠΕΣ. Ναι, βέβαια έχει ήδη γίνει γνωστό. Το ανέφερε ο Γενικός Ελεκτής ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, στην οποία αντιλαμβανόμαστε ότι θα κατατεθεί αυτή η έκθεση. Ότι εντοπίστηκε δεχόμενη ευνοϊκή μεταχείριση, είδαμε παρκαρισμένα δάνεια και διαγραφές δανείων σε ενεργεία βουλευτές. Όλα αυτά θα είναι μέσα στην έκθεση, την οποία πρέπει να πούμε, κυρία Σάβο, ότι θα δημοσιοποιήσουμε και κανονικά. Δηλαδή, θα βγει δημόσια ανακοίνωση σε σχέση με ναι, απλά θυμίζω ότι πώς προέκυψε η έρευνα του Γενικού Ελεκτή που θα μπορούσε να ήταν και μια μόλα, αν θέλετε, για τα υπόλοιπα δάνεια που ακόμα επιχειρεί να δει πώς θα τα εξετάσει η Ad Hoc Επιτροπή για τα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Ήταν από το πόρισμα για τον συνεργατισμό που είχε λεχθεί και από τον τέος Γενικό Εισαγγελέα ότι μιλάμε για συμβίβαστο και σύγκρουση συμφερόντων και δεν έχουμε 13 βουλευτές με πόσα εκατομμύρια σε δάνεια μη εξυπηρετούμενα. Θυμάστε. Ακριβώς. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Το είχαμε σχολιάσει, ναι.
Λοιπόν, άρα αναμένουμε τις απαντήσεις των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που, και αυτοί που δεν είχαν δάνεια και αυτοί που είχαν γίνει εξυπηρετούμενα, όλοι θα επιβεβαιώσουν, αν θέλετε, τα δικά σας ευρήματα. Όλοι θα επιβεβαιώσουν. Ουσιαστικά, να το διορθώσουμε λίγο, κύριε Σάβα, δεν είναι τα δικά μας ευρήματα, είναι τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η ΚΕΔΙΠΕΣ ως ο αρμόδιος φορέας. Δηλαδή, ναι, μέσα στο μηχανοκρατικό σύστημα λέει εκεί, παράδειγμα, Μάριος Πετρίδης δάνειο 1 χι ποσό, δάνειο 2 άλλο ποσό και, και μη εξυπηρετούμενη χορήγηση άλλο ποσό. Ναι. Θα σταλεί η επιστολή στον υποφαινόμενο, για παράδειγμα, και θα κληθεί να επιβεβαιώσει, να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με την ορθότητα αυτών των ποσών. Ναι. Να πούμε βεβαίως, κύριε Πετρίδη, ότι τα πρώτα στοιχεία που αποστάλησαν στην ηλεκτρική υπηρεσία ήταν χιλιάδες έγγραφα. Εσείς τα περιορίσατε και επανήλθατε πολλές φορές ζητώντας στοιχεία από την ΚΕΔΙΠΕΣ και ζητούσατε, για να τα λέμε συγκεκριμένα, τα υπόλοιπα δανείων κάθε τέλος του έτους από το 2013. Σωστό. Και προέκυψε, μεταξύ άλλων, μας τα έλεγε και ο Γενικός Ελεκτής, ένα δάνειο 1 εκατομμύριο. Σε ένα χρόνο πήγε 200.000, λέω, τώρα δεν θυμάμαι τους αριθμούς. Μετά εξαφανίστηκε. Είναι αυτά που ζητήσατε και περισσότερα στοιχεία και είναι αυτά που θα δούμε πολύ σύντομα και θα μάθουμε για αυτά τα ευνοϊκά δάνεια, αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Γιατί μπορεί να προκύψει μια δικαιολογία, όπως είπε και ο κ. Μιχαλίδης, κάποιος φίλος να αποπλήρωσε το δάνειο, κύριε Πετρίδη. Θα το δούμε. Πάντως πρέπει να σας πω, κυρία Σάβα, ότι εκεί όπου υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, συνήθως τις ενσωματώνουμε στην έκθεσή μας, ναι, νομένου ότι έχουν μία λογική, παρόλο ότι μπορεί να διαφωνούμε με την απάντηση που θα δώσει κάποιος ελεγχόμενος μας, εντούτοις υπάρχει πιθανότητα να ενσωματώσουμε την απάντηση, ακριβώς για να γνωρίζει ο κόσμος το εύρημα το δικό μας και στο που διαφωνεί ή συμφωνεί ο ελεγχόμενός μας, η ΚΕΔΙΠΕΣ, και σε αυτή την περίπτωση το πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο. Μάλιστα. Και να κλείσουμε, κύριε Πετρίδη, με αυτές τις αιχμές που άφησε χθες η Συμμαχία Πολιτών για έρευνες 2 ταχυτήτων, διότι δεν έχετε δημοσιοποιήσει ακόμα τον έλεγχό σας για τα έξοδα εκλογών του 2018 των προεδρικών. Ναι. Έχουμε εκδώσει ανακοίνωση και γι' αυτό, κύριε Σάβα. Εξηγούμε ότι... Χαθήκαμε λίγο όμως, κύριε Πετρίδη, δεν είναι στη βάση της φυστάμενης νομοθεσίας που πρέπει να γίνει αυτός ο έλεγχος? Προφανώς. Απλά υπήρξαν κάποιες ασάφειες στις νομοθεσίες οι οποίες ήταν σε εφαρμογή. Γι' αυτό τον λόγο ζητήσαμε από το 2017 γνωματεύσεις από την νομική υπηρεσία. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2018 η ελεγκτική υπηρεσία εντόπισε τις ασάφειες και αποτάθηκε στην νομική υπηρεσία για γνωματεύσεις. Λήφθηκαν οι γνωματεύσεις. Υπάρχει κάποιο θέμα που εκθεμεί. Θα εκδώσουμε έκθεση μέσα Δεκεμβρίου και έτσι απλά για να καταλάβουμε, κυρία Σάβα, περίπου τι εννοούμε με αυτές τις ασάφειες, οι οποίες δεν είναι ευθύνη των κομμάτων. Αυτή είναι η άποψή μας προς το παρόν, ούτε των υποψηφίων. Ένας νόμος λέει ότι δίνει λεφτά το κράτος στα κόμματα για να κάνουν εκλογές και άλλος νόμος λέει ότι μόνο ο υποψήφιος διενεργεί δαπάνες. Άρα αυτό υπήρξε ένα νομικό κενό. Κάποιος νόμος είναι και πάρα πολύ παλιός, αν δεν απατώ με το 2013 δεν υπήρχε αυτό το κενό ή δεν ελέγχατε τότε για τα έξοδα? Δεν είμαι σε θέση να σας πω τι ίσχυε το 2013. Όμως μπορώ να σας πω για τα συγκεκριμένα ότι θα δημοσιοποιήσουμε την έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των δηλώσεων των υποψηφίων και των κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές και επιφυλασσόμαστε για να εκφέρουμε την τελική μας θέση. Ανάλογα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως εξηγούμε στην ανακοίνωση, διότι πληροφορηθήκαμε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων προτίθεται να αναθεωρήσει τη σχετική νομοθεσία. Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά.